Thank you σας και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στο Icon, μια εκπομπή μόδας, ομορφιάς, αισθητικής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα υπέροχα μηνύματά σας, γιατί μας είναι πολύτιμα. Θέλουμε πάντα να ξέρουμε τι σας αρέσει να παρακολουθείτε μέσα από τους δέκτες σας. Σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να καλωσορίσω την πρώτη μου καλεσμένη. Γεια σου Κλειό, καλώς ήρθες. Γιώνομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Επιτέλους ε, <Καινόμαστε> καταφέραμε <Καινόστε> να τα <καταφέραμε. Καινόστε> <Καινόστε> Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήθελα καιρό να σε γνωρίσω από κοντά, η αλήθεια είναι. Βλέπω την καταπληκτική σου δουλειά και στα social και στο ίντερνετ. Γιατί το ίντερνετ, δηλαδή, ε. σε παρακολουθώ, ανελειπώ. Το ίντερνετ έχει μπει μέσα στη ζωή μα για τα καντλά πλέον. Πραγματικά, ναι. Πώ αποφάσισες λοιπόν να δημιουργήσει το δικό σου brand. Κοίταξε, ε, από πολύ μικρή ήμουνα μέσα στο χώρο. Ε, εκεί μεγάλωσα. Μεγάλωσα μέσα σε μηχανές, μέσα στα πλεκτά. Ο πατέρας μου είχε πλεκτήριο. Ε, στην πορεία, υπήρξε και ένα άλλο πάθος. Η ζωγραφική. Οπότε αυτά τα δύο λιγάκι και... ε, Ναι. Μ' αρέσει η μόδα. Ε, Ασχολούμαι πάρα πολύ με το Από πολύ μικρή και αυτό. Ε, οπότε ξέρεις, υπήρξε στην πορεία, δέθηκαν όλα αυτά. Και νομίζω ότι βγαίνει και ένα καλό αποτέλεσμα. Ποια είναι η εικόνα που είχες λοιπόν ως παιδί του πατέρα σου στο πληκτήριο. Τι είναι αυτό που σε έμαθε πριν αποφασίσει και πάρει επισήμω την απόφαση να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ε, με οποιοδήποτε αντικείμενο και αν ασχολιόμουν, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά, ε, μεράκι και να το έχει και μέσα σου. Πολύ, πολύ. Θέλει μεγάλη προσπάθεια, ό,τι και αν κάνει. Και να σ' αρέσει βέβαια. Πότε λοιπόν μπήκε στη διαδικασία να, να φτιάξει εσύ το πρώτο σου ρούχο. Κοίταξε το δικό μου το ρούχο ε, στο εμπορικό κομμάτι ξεκίνησε πριν 6 χρόνια, σχετικά αργά. Αλλά mm -hmm. ε, πειραματικά okay. ω παιδί. Α, από πολύ μικρή. Από πολύ μικρή έκανα και για τι κούκλε μου, αργότερα για μένα. Γενικώ πείραζα τα πάντα που είχαν σχέση με ρούχα. Τα πείραζα. Δεν έπαιρνα ποτέ κάτι και το άφηνα έτσι. Ποιο θα έλεγες ότι είναι το χαρακτηριστικό του μπραντ σας. Ε, χαρακτηριστικό, κοίταξε, όλοι λένε ότι έχει κάτι από μένα, κάτι από το δικό μου το, να το, το ύφος. Ε, χαρακτηριστικό, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Αλλά τι ε, τις περισσότερες φορές όσοι βλέπουν τα ρούχα μου τα αναγνωρίζουν, καταλαβαίνουν ότι είναι δικά μου. Προφανώς κάτι έχει που εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, έτσι, είναι τότε. φαίνεται ιδιαίτερο. Φοριέται πάρα πολύ εύκολα με πάρα πολλού συνδυασμού από το πρωί μέχρι το βράδυ, θεωρώ. Εξαρτάται πώ θα το σετάρει και η κάθε γυναίκα. Αυτό ισχύει σε όλε τι περιπτώσει. Γιατί μπορεί να πάρει κάτι τελείω απλό και ανάλογα τα αξεσουάρια ή ό,τι άλλο του προσθέσει να δείξει κα, ε, κατάλληλο για οποιαδήποτε περίσταση. Και χωρίς... Αλλά γενικώ τα πλεκτά, γιατί εγώ όπω ξέρει, μόνο με το πλεκτό mm -hmm. ασχολούμαι. Ε, Μπορούν να φορεθούν όλες τις ώρες και να συνδυαστούν με τα πάντα. Βλέπουμε στην οθόνη μας και πολύ ωραία χρώματα που έχεις επιλέξει. Και το πορτοκαλί και το χρώμα αυτό που φοράω, που είναι πολύ ιδιαίτερα. Και ειδικά για το καλοκαίρι είναι ακόμα πιο ιδιαίτερα, γιατί αναδεικνύουν λίγο και το μαύρισμα. γενικώ γενικώς χειμώνα-καλοκαίρι επιλέγω ε, χρώματα. Mm -hmm. Άλλοτε λίγο πιο έντονα, άλλοτε λίγο πιο πάλαλα. Αλλά... Πάντα μαζί με, το, με τις basic αποχρώσεις, το εκρού και το μαύρο, γιατί το εκρού θεωρώ ότι είναι πολύ κλάσ και ταιριάζει και μου αρέσει για κάθε εποχή. Βάζω και άλλες αποχρώσεις. Με βάση αυτά, τις πελάτησε σου που έρχονται στο μαγαζί, υπάρχουν χρώματα που πηγαίνουν περισσότερο σε ξανθές, σε μελαχρινές, σε Σίγουρα. καστανές. Σίγουρα. Βέβαια, κοίταξε, εμένα η επαφή μου, επειδή δεν έχω επαφή με τον κόσμο, σαν ναι. πώς, έτσι... Ε, ε, σίγουρα υπάρχουν αποχρώσεις που ταιριάζουν περισσότερο σε mm -hmm. κάποιε μελαγκρινές, όπως αυτό το χρώμα που φοράς εσύ, ας πούμε, θεωρώ mm -hmm. ότι ταιριάζει και στις ξανθές. Okay. Αλλά οι μελαχρινέ το απογειώνουν. Υπάρχει, ας πούμε, κάποια χρώματα με βάση τώρα την καλοκαιρινή παλέτα που πρέπει να προτιμήσουμε για φέτος το καλοκαίρι. Ε, να σου πω το πορτοκαλί, το λαχανί, ε, αυτό εδώ το τυπουκάρι. Ε, για μένα είναι τα, τα must για Οπότε, το τώρα το καλοκαίρι πλησιάζει για να μην πω έφτασε. Θέλουμε να πάρουμε ένα βαλιτσάκι να φύγουμε ένα διήμερο. Τι πρέπει να έχουμε στο βαλιτσάκι μας. Σίγουρα θεωρώ ένα φόρεμα όπως αυτό που φοράω, όπου μπορεί να το βάλει μια γυναίκα με ένα σανδάλι το πρωί και με, μια, με ένα πέδιλο πλατφόρμα το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος. Μια χαρά τα λες. Και σίγουρα και μια ζακετούλα που πάντα στο ταξίδι είναι αυτό. Πολύ χρήσιμη. Ε, ε, είναι αρκετά. Δύο φορεματάκια και μία ζακέτα είναι αρκετά. Ανάλογα βέβαια το διάστημα. Βέβαια. Έτσι. Αλλά δεν δε χρειάζεται τίποτα άλλο. Το φόρεμα, το πλεκτό μπορείς να το φορέσει όλες τις ώρες. Όλες τις ώρες. Με το σανδάλι, με το λίγο πιο ψηλό, όλη την ώρα. Ο παράγοντας τι έχει πιστεύει ότι έπαιξε ρόλο στην πορεία σου... Δηλαδή, αν δεν ήταν ο πατέρα, όπω μα είπε πριν, στο χώρο, θα είχε ασχοληθεί, πιστεύεις, με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ε, σω και όχι. Ε, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο το αντικείμενο. Γενικά με τα ρούχα μπορεί να ασχολιόμουν. Ε, με το πλεκτό είναι, πρέπει να έχει ιδιαίτερε γνώσεις. Mm -hmm. Δεν είναι απλό. Mm -hmm. η, η πανδημία. Τι είναι αυτό που σε έμαθε, έπρεπε να ξαναπροσαρμόσεις τα ρούχα σου στα νέα δεδομένα, δηλαδή να είναι πιο καθημερινά, ακόμα πιο ευκολοφόρετα ή πιο καθημερινά χρώματα. Ε, γιατί στα χρώματα νέα... δεν νομίζω ότι έπαιξε mm -hmm. τόσο ρόλο, στο ύφος ναι. Mm -hmm. ε, γιατί η τάση οτι επαιξε τοσο ρολο στο ύφο, καταρχήν το ποιο κάνει η Ο κόσμος έμεινα στο σπίτι, ήταν περιορισμένο οι επαφέ. Οπότε ήθελε πιο απλά, πιο καθημερινά, πιο άνετα ρούχα. Έπαιξε ρόλο. Έπαιξε. Mm -hmm. Βέβαια, στο ξαναλέω και πάλι, το είδο το δικό μου ε, είναι άνετο και πιο καθημερινό. Δεν είναι ρούχα φορτωμένα που θα, mm -hmm. θα έχουν, ξέρεις, είναι πιο καθημερινά. Μπορείς να τα φορέσεις όλες τις ώρες. Με βάση τους ενδιασμούς που ναι, θα ναι, κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι στυλ για σένα? Λοιπόν, ε, στυλ για μένα... Ε, Καταρχήν δεν είναι μόνο η εμφάνιση, δεν είναι μόνο το ρούχο. Είναι και η άπρα που αποπνέουμε. Τα πάντα. Είναι η προσωπικότητα, είναι η στάση ζωή, είναι όλα. όλα. Ε, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν και έχουν στυλ, μπορούν να συνδυάζουν αξιόλογα ρούχα και να τα απογειώνουν. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όλο το κομμάτι. Πώς έχεις λοιπόν ζωγραφίσει στο μυαλό σου την γυναίκα icon, δηλαδή τι στοιχεία πρέπει να έχει, τι χαρακτηριστικά. Όπως είπες δεν είναι μόνο η εμφάνιση ή η ομορφια Ναι, σίγουρα. Πρέπει... Κοίταξε μια γυναίκα τη χαρακτηρίζει και την αναδεικνύει ο δυναμισμός της, η, η στάση της και η σταθερότητα που έχει στη ζωή της, mm -hmm. στις απόψεις, στους σκοπούς της. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Είναι ένα συνοθήλευμα. Είναι. Τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι ο κόσμο θέλει πάρα πολύ να γνωρίζει τον σχεδιαστή που βρίσκεται πίσω από ναι. τον το brand. Ναι, όντω. Γιατί βλέπουμε ότι και στα social θέλουν να δουν ποιο κρύβεται πίσω από την εταιρεία, πίσω από το όνομα. Σε σένα πόσο εύκολο ήταν όλη αυτή η διαδικασία με τα social media. Έχει εξοικειωθεί ακόμα. Προλαβαίνει Προλαβαίνεις να απαντήσεις τα μηνύματα που μπορεί να σου στέλνουν. Κοίταξε, θέλει προσπάθεια Βέβαια. και θέλει και πολύ χρόνο. Ε, με ευχαριστεί όμως αυτό, η επικοινωνία. Γιατί έχεις μια επαφή και μιλάς με τον κόσμο, ξέρεις, σου στέλνουν μηνύματα, σου λένε τη γνώμη τους πάνω σε αυτά που ανεβάζουμε, αυτά που βλέπουν, ακούμε σχόλια. Όλο αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ε, Καταλαβαίνει καταρχήν, αν αυτό που κάνεις ανταποκρίνεται εκεί που πρέπει. Mm -hmm. Ε, όταν λοιπόν παίρνει πολλά μηνύματα και, και καλά, δεν μπορώ να σου πω βέβαια ότι έχουμε πάρει και πολύ. Με σπανίω ε, να πάρουμε κάτι αρνητικό. Όλα καλά είναι μέχρι στιγμή. Οπότε αυτό όλο είναι, είναι ό,τι καλύτερο. Το σημαντικότερο λοιπόν όλων είναι που μπορεί να σε βρει κάποιος και στα social media. Ναι. Για τους λογαριασμούς σου και που μπορεί ας πούμε, να δει την υπόλοιπη κολλεξιόν, ενώ έχουμε δείξει ήδη ένα μεγάλο μέρος. Ναι, είμαστε, έχουμε και Instagram και στο site mm -hmm. ε, και στο Facebook και συνέχεια ενημερώνονται όλα αυτά. Παίζουν stories, ξέρεις, συνέχεια, συνέχεια. Υπάρχει ομάδα από πίσω που το κινεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για και τον εγώ εγώ χρόνο ευχαριστώ. σου. Και εγώ σε ευχαριστώ. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα θέματα που απολαμβάνετε να βλέπετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο κομμάτι αισθητικής, να δούμε ένα μικρό βιντεάκι και επιστρέφουμε πάλι κοντά σας. λοιπόν πήρατε μία γεύση, μία μικρή γεύση από το επόμενό μας θέμα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω τον διατρό Χρήστο Λόλη, ο διατρό. Χαρά μου να είμαι εδώ πέρα μαζί σας. Περιμέναμε πώς και πώς να έρθετε. Αλήθεια, χαίρομαι ναι. πάρα πολύ. Έχουμε δει λοιπόν ένα μικρό δείγμα από το πόσο μπορεί να αλλάξει το χαμόγελο όλο μας το πρόσωπο. Είναι αλήθεια, mm -hmm. διότι το πρώτο πράγμα που φαίνεται στο πρόσωπο, όσο και δεν το πιστεύω είναι τα δόντια. Και κάνουμε, δημιουργούμε και μία πρώτη εντύπωση από αυτό. Είναι βασικό. Ναι, είναι βασικό να το ξέρουμε. Το πρώτο πράγμα δεν είναι τα μάτια που νομίζουμε. Πρώτα είναι το χαμόγελο και το τα χαμόγελο. δόντια. Τα δύο μπροστά δόντια ιδίω. Και μετά είναι τα μάτια. Και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Ήθελα λοιπόν από τη στιγμή που σχηματίζεται όπω είπαμε τώρα μία πρώτη εντύπωση με βάση το, το χαμόγελό μα. Τι πρέπει να προσέξουμε. Θα ήθελα μία κατεύθυνση πώ ο καθένα μπορεί να πάει στον γιατρό και να πει. Τι ακριβώ θέλει, γιατί βλέπουμε ότι μπορεί η Λεύκανση να είναι τη μόδα. ή το να φτιάξει το χαμόγελό του, τα δόντια του. Θα ήθελα να μα κατευθύνεται. πολύ ωραία ο, ο τρόπο που ρωτάτε. Αρχικά πρέπει να πηγαίνουμε στον Οδοντίατρο. Mm -hmm. Ξεκινάνε τα πολύ βασικά. Γιατί υπάρχουν κόσμος που δεν πηγαίνει. Πρέπει να γίνεται μία φορά τουλάχιστον μία εξέταση ετησίω στον Οδοντίατρο. Για να προλαβαίνουμε και άλλα πράγματα. Mm -hmm. Τώρα, όσον αφορά τα αισθητικά. Πολλέ φορέ νομίζουμε ότι η αισθητική οντοτρική είναι τα μπροστινά δόντια. Δεν είναι τα μπροστινά δόντια, είναι όλο το στόμα. Και σε αυτό θα μα δείξει τώρα και ο Δημήτρη κάποιε φωτογραφίε πριν και μετά που δείχνουν το χαμόγελο πόσο έχει αλλάξει που είναι καμία σχέση το ένα με το άλλο. Λοιπόν, οπότε εδώ βλέπουμε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποίησεις σε όλο το χαμόγελο και όχι μόνο μία απλή Όσο και αν φαίνεται ότι είναι διαφορετικοί άνθρωποι, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Mm -hmm. Δηλαδή, α πούμε, ο Κριστιανό Ρονάλντο, ο Τόμ που είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Δεν θα είχαν την καριέρα που έχουν αν δεν είχαν το ωραίο χαμόγελο. Και mm -hmm. δεν αλλάζει τίποτα πάνω του. Το χαμόγελο αλλάζει. Άλλο και αν φαίνεται ότι αλλάζει όλο το πρόσωπό του. Mm -hmm. Αλλά πραγματικά όταν αλλάζει το χαμόγελο, σαν να αλλάζει το πρόσωπό σου, πραγματικά. Mm -hmm. Τώρα, αισθητική οντιατρική είναι τα πάντα. Ένα φράγμα στον προσνοδόντη. Μία ελεύκανση. Ένα καθαρισμό, άμα έχει χρωστικέ ο άλλο, ένα καθαρισμό που πραγματικά φωτίζει το χαμόγελο. Mm -hmm. Ορθ στην δικαιότητα του αυτό. Και μετά προχωράμε στα υπόλοιπα. Δηλαδή να έχει ένα τελείω κατεστραμμένο στόμα και τα εμφυτεύματα είναι στη και τα όψει ερτίνη, πορσελάνη, όλα είναι στη δικαιότητα Ακούω πάρα πολύ έντονα να γίνεται συζήτηση για τι όψει. Ναι. Πόσων ειδών όψει υπάρχουν, ειδικά από ανθρώπου που είναι στον χώρο της, του θέαματο, στο τραγούδι, στην τηλεόραση. Ε, το χαμόγελο ειδικά φαίνεται πιο έντονα. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν όταν πάμε να κάνουμε ένα makeover, α πούμε. Δηλαδή, ένα που έχει ένα φυσιολογικό χαμόγελο θέλει να το ομορφύνει. Πλέον προτείνουμε να κάνουν, αν δεν θέλει να κάνει ορθοδοτική, ή δεν είναι αυτό που ακριβώ χρειάζεται, να κάνει όψει. Οι όψει πλέον, για να μην μπερδευόμαστε, είναι δύο. Είναι οι ολοκεραμικέ, οι πορσελάνε δηλαδή, και οι ρητίνε. Mm -hmm. Είναι δύο, δύο ειδών. Αυτή είναι η διαφορά στην ποιότητα και στην τιμή, θεωρώ. Δεν θα μιλήσουμε βέβαια για τιμέ, αλλά ναι, για διαφορά. να είναι για όλα τα βαλάντια. Και έχουν διαφορά στην ποιότητα και στην τιμή. Είναι δύο διαφορετικά υλικά. Mm -hmm. Δεν είναι κακά, εννοώ ότι σίγουρα το ένα είναι καλύτερο από το άλλο, αλλά είναι όλα καλά πλέον. Mm -hmm. Το λέω το πλέον γιατί το έχουν εξελιχθεί. Ο Ντιατρική έχει εξελιχθεί. Δεν, είναι... Δεν θα κάναμε τον ίδιο κουβέντα πριν 20 χρόνια, πριν 10 χρόνια, αλλά δηλαδή, τα τελευταία 10 χρόνια είναι εξαιρετικέ και οι ρητίνε και οι πορσελάνε. Mm -hmm. Δηλαδή είναι πάρα, πάρα πολύ ωραία υλικά που γυαλίζονται πολύ ωραία. Οι ρητίνε ιδίω που είναι πιο δύσκολε ε, και μπορούν να πάρουμε πολύ ωραία αποτελέσματα. Mm -hmm. Τώρα. Σίγουρα υπάρχει μια διαφορά γιατί όπω είναι να το κάνουμε, πορσελάνη είναι πορσελάνη. Δηλαδή τα χαμόγελα που θαυμάζουμε του Χόλιγουντ που βλέπουμε τώρα εδώ είναι πέρα. Είναι πορσελάνη. Το Μπέκαμ που είναι από κάτω μα τώρα και του Ρούνε είναι πορσελάνο. Η πορσελάνη θεωρητικά έχει μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο, είναι πιο ανθεκτική, είναι πιο λεία. Έχει, έχει διαφάνειε πάνω. Είναι πολύ φυσικό, είναι γυαλί. Οπότε ουσιαστικά είναι το τέλειο αποτέλεσμα που μπορεί να πάρει κάποιο. Βέβαια, θεωρώ ότι όλο αυτό είναι Εξαρτάται και από τι συντήρησει που κάνουμε και πόσο τα προσέχουμε και με τον τρόπο ζωής μας. Το ισχύει τα πάντα, ό,τι και να κάνουμε. Δηλαδή, η το... διάρκεια. Ναι, η διάρκεια αφήνεται πλέον στον ασθενή. Στο... Mm -hmm. Γιατί τι γίνεται, αν δεν το προσέξει, θα χαλάσει. Θα χαλάσει το δόντι από μέσα, αλλά αυτό γίνεται ένα. Δηλαδή και η ρητίνη και η πορσελάνη γίνεται ένα με το δόντι. Mm -hmm. Από εκεί και πρέπει να έχει την κανονική συντήρηση που να έχει κάθε άνθρωπο που να στον διατρό του. Mm -hmm. Αλλά. Ε, τώρα, το τι υλικό θα επιλέξει ο καθένα εξαρτάται το στόμα. Είναι κα, Κάθε περιστατικό είναι εξα, εξατομικευμένο. Δεν είναι ότι ο ένα θα κάνει προ άλλο ένα, θα κάνει ρητίνε. Mm -hmm. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κάθε που κάνουμε στη ζωή. Τώρα, το χαμόγελο είναι πολύ σημαντικό διότι είναι αυτό που φαίνεται. Συνε, ας πούμε, αφού μιλάμε για αισθητική, στην Αμερική, α πούμε, δεν πρώτα πηγαίνω στον οδοντίατρο και μετά πηγαίνω στον δερματολόγο ή στον πλαστικό. Διότι δεν έχει νόημα να φτιάξει κάτι στο πρόσωπο αν δεν φαίνεται το χαμόγελό σου. Γιατί η ηλικία φαίνεται από το χαμόγελο. Γι' αυτό όταν κάνουμε ανανέωση του προσώπου και θέλουμε να φαινόμαστε νεότεροι ή πιο όμορφοι, πρέπει να φαίνονται και τα δόντια. Η ηλικία και με βάση και το πόσο λαμπερά είναι τα δόντια μα, έτσι. Και αυτό. Αλλά πρέπει να φαίνονται. Δηλαδή πρέπει για να υπάρχει μια θηλυκότητα, πρέπει να φαίνεται ώστε, όταν είμαστε θέση ανάπαυση 3 με 4 χιλιοστά δοντιού. Όταν δεν φαίνεται αυτό. Πάνω ή κάτω δόντια. Τα πάνω δόντια. Okay. Γιατί με το, με το, πέρασμα του χρόνου το, το και το λίπος του προσώπου αλλάζει. Οπότε πέφτει γι' αυτό και κάνουν τα lift, τα facelift, αλλά πρώτα πρέπει να γίνει το dental lift όπως λένε και μετά το facelift αν χρειάζεται. Άρα ουσιαστικά θα παρατηρήσουμε ότι κάποιες γυναίκες που φαίνονται και νεότερες, ουσικά φαίνουν το χαμόγελό του. Δηλαδή το να μην φαίνουν τα δόντια που πολύ φοβούνται μην είναι μεγάλα, είναι λάθος. Δηλαδή πρέπει να φαίνουν το χαμόγελο, πρέπει να φαίνουν τα δόντια. Γι' αυτό πραγματικά κάνει τον άλλο να δείχνει νεότερος 10-15 χρόνια. Αυτό λοιπόν που δεν ακούμε πάρα πολύ συχνά είναι τι πρέπει να αποφεύγουμε για να μην αποκτήσουν χρωστικές τα δόντια μας. Ωραία. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ισχύει, είναι η μύθος ή και η πραγματικότητα αυτό που λένε για το κόκκινο κρασί ή για τα παντζάρια. Θα ήθελα εδώ τη Συ... βοήθειά σα. Σίγουρα στην καθημερινότητά μα σχεδόν τα πάντα έχουν χρωστικέ. Mm -hmm. Δεν μπορούμε να τι αποφύγουμε. Δηλαδή, είναι σχεδόν απίθανο. Κάποιε συνήθειε, οι οποίε είναι καθημερινέ, ιδίω στη χώρα μα, όπω είναι ο καφέ. Λιγότερο το τσάι, αλλά το τσάι. Το τσιγάρο. Αυτά έχουν χρωστικέ. Δηλαδή, σίγουρα κάποιο που πίνει 4-5 καφέ τη μέρα και καπνίζει, σίγουρα τα το δόντια του μετά από λίγου μήνε θα έχουν χρωστικέ. Οπότε αυτό πρέπει να επισκέπτεται πιο συχνά τον δόντιατρο, αφού δεν μπορεί να κόψει κακέ συνήθειε. Mm -hmm. δηλαδή, Γιατί το τσιγάρο είναι μια κακή συνήθεια. Έχουν, έχει αλλάξει η εποχή, δεν είναι κανείς μόδα. Οπότε καλό είναι να τα σταματήσουμε αυτέ τι συνήθειε. Όχι το καφέ, το τσιγάρο που κάνει καθώ όλο το σώμα. Και, και ο να... καφέ όμω κάνει τα δόντια. Κάνει χρωστικέ με μέτρο πάντα. Ναι, yeah, Πάνω okay. μέτρων άριστον που λέγανε. Οπότε σίγουρα κάποια πράγματα κάνω χρωστικέ. Είναι στην καθημερινότητά μα να βουρτσίζουμε τα δόντια πιο συχνά. Ναι. Καλό είναι αυτό. Αν δεν το κάνουμε τουλάχιστον. Όσο πιο συχνά μετά από κάθε γεύμα. Ιδανικά ναι. <laughs> αλλά είναι δύσκολο και αυτό. Σίγουρα τα δόντια πρέπει να τα βουρτσίζουμε το βράδυ. Να, το... Να είμαστε ειλικρινεί. Το βράδυ πρέπει να βουρτσίζουμε τα δόντια και όχι 20 δευτερόλεπτα. 2 με 3 λεπτά τουλάχιστον. 5 λένε κανονικά. 5 είναι μεγάλο χρόνο. Αλλά 2 με 3 λεπτά θα δείτε τεράστια διαφορά. Γιατί το θέμα δεν είναι απλά να τα βουρτσίζουμε, θεωρώ, είναι να τα βουρτσίζουμε σωστά. Ναι, αυτό, αλλά α πάμε να το βουρτσίσουμε με μεγάλη χρονική διάρκεια. Mm. Όχι με δύναμη, με ένταση, αλλά μεγάλη χρονική διάρκεια θα δείτε τεράστια διαφορά. Όλοι όσοι το κάνουν θα δείτε τεράστια διαφορά στο στόμα τους. Ποια είναι τα φαγητά, τα υπόλοιπα είπαμε για τον καφέ, είπαμε για το τσιγάρο να τα αποφεύγουμε. Και τι άλλο μπορεί να πρέπει να αποφεύγουμε που αφήνει πιο έντονα χρωστικέ στο στόμα μα, στα δόντια μα. Ε, δεν πρέπει να αγχωθούμε γι' αυτό. Ακτό να κάνουμε ελεύκανση. Αν κάνουμε ελεύκανση, πρέπει σίγουρα από τι πρώτε μέρε ή τη διάρκεια που κάνουμε ελεύκανση, αν είναι στο σπίτι, να αποφεύγουμε οτιδήποτε έχει χρωστική. Όπω ντομάτα, πατζάρια που είπατε, οτιδήποτε είναι κόκκινο, έχει, το αποφεύγουμε. Γιατί αντικείται και αν ανοίγουν οι πόρτε του δοντίου, οπότε απορροφούνται πιο εύκολα οι χρωστικέ και μπορεί να μην λειτουργήσει τόσο καλά η λευκανση και να πρέπει την παρατείνουμε. Άρα, καλό είναι εκείνη την περίοδο σίγουρα όχι χρωστικέ. Στα υπόλοιπα, εάν είμαστε προσεκτικοί με τη στοματική υγιεινή, δεν υπάρχει κάποιο λόγο να αγχωνόμαστε έντονα. Η λεύκανση ιδανικά κάθε πόσο καιρό πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, η λεύκανση δεν καταστρέφει το σμάλ των δοντιών. Mm. -hmm. Αλλιά λέγανε ότι το καταστρέφει και όντω μπορεί να γινόταν αυτό. Λένε ότι τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο αυστηροί οι κανόνε που τα λευκαντικά που έχουν όλε οι εταιρείε, είναι οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν καταστρέφουν το σμάλ των δοντιών τραυματίζεται για κάποιο διάστημα, κάποιε μέρε και επανέρχεται. Mm. Οπότε αυτό ο φόβο ότι καταστρέφουμε το σμάλτο των δοντιών, όχι. Πολλοί λένε ότι ο ένα απλό καθαρισμό καταστρέφει πιο πολύ το σμάλτο παρά η λεύκανση. Άρα δεν είναι κάτι απαγορευτικό. Σίγουρα, αν δεν αγοράζουμε τα προϊόντα μα από το τηλεμάρκετινγκ που δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά αυτά που είναι που οι οδοντίατροι θα δώσουν στου ασθενεί είναι ελεγμένα και πλέον δεν υπάρχει κανένα φόβο. Στη ρητίνη ή στην πορσελάνη γίνεται λεύκανση. Σε καμία προσθετική εργασία δεν μπορεί να γίνει λεύκανση. Γι' αυτό, αν κάποιο θέλει να φωτίσει το χαμόγελό του, πρέπει πριν οποιαδήποτε προσθετική εργασία να κάνει λεύκανση, να το πάει το χρώμα εκεί που επιθυμεί και που πηγαίνει. Και το συντόντι του δηλαδή, και μετά να κάνει τα υπόλοιπα δόντια προσθετικέ εργασίε με βάση το χρώμα που έχει φτάσει. Μετά δεν γίνεται. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι να, αλλάξει, να ξα... Ξα... ξαναξεκινήσει τη διαδικασία ε, από την αρχή. Ακριβώ γιατί αν το κάνουμε όπω η Αμερικάνικα, μου κάνουν όλα τα δόντια πάνω κάτω, οπότε δεν υπάρχει θέμα λεύκανση εκεί πέρα. Επιλέγει το χρόνο που θέλει. Ε, υπάρχει κάτι άλλο ε, πάνω, ας πούμε, στον καθαρισμό των το ή το, τον το καθαρισμό που πρέπει να ερχόμαστε να κάνουμε. Κάθε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να ερχόμαστε. Σίγουρα κάθε χρόνο. Αναλόγω στον ασθενή. Δηλαδή, αν κάποιο ασθενή έχει θέμα ή μαζεύει πιο εύκολα από κάποιον άλλον πέτρα, μπορεί να γίνει στο εξάμεινο ή ακόμη και στο τρίμηνο. Mm -hmm. Οι περισσότεροι είναι μεταξύ εξάμεινο και χρόνο. Mm -hmm. Τρίμηνο είναι σπάνιο, αλλά γίνεται και αυτό. Mm -hmm. Και πολύ λίγοι, ελάχιστοι, που έχουν τρομα... τρομερή θρησκευτική υγιεινή και κάνουν και νήμα που είναι το ιδανικό, μπορεί να μην χρειαστεί κιόλα και στο χρόνο, αλλά αυτή είναι ελάχιστη. Όλα αυτά που βλέπουμε μας αρέσουν, γιατί είδαμε και τους celebrities πριν και μετά, είδαμε πάρα πολλές αλλαγέ. όσο πιο φυσικές και λαμπέρες, τόσο το καλύτερο νομίζω, κάτε με. Αυτή είναι η αποψή μου, υπάρχουν κάποιοι χρυσοί κανόνες για το τι είναι αισθητική οντιατρική και πόσο είναι το μήκο του δοντιού και πώς πρέπει να είναι το μήκο του δοντιού και όλο το στόμα γενικότερα. Υπάρχουν κανόνες δηλαδή. Τώρα βέβαια η ομορφιά δεν είναι αντικειμενικοί κανόνες, είναι και υποκειμενικοί. Γι' αυτό και κάθε άνθρωπος πρέπει να τριγάζει κάτι στο πρόσωπό του. Τώρα, καλό είναι, για προσωπική μου άποψη είναι ότι ό,τι είναι φυσικό, μπορεί να είναι πολύ φωτεινό, αλλά αν είναι φυσικό είναι πιο όμορφο. Δηλαδή τα χαμόγελα που είναι σαν μασέλα, κάποτε τα κροϊδεύουμε. Τώρα δεν θεωρώ ότι είναι αισθητικά, από τη δική μου άποψη, ότι τα ψεύτικα χαμόγελα ότι είναι όμορφα. Μ' αρέσει να είναι φυσικό, φωτεινό πολύ, ναι, mm. αλλά φυσικό. Ναι, αυτό το θεωρώ πολύ όμορφο. Και είναι πιο δύσκολο να το πετύχουμε. Αυτό λοιπόν που θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου, στο κομμάτι της αισθητικής. Υπάρχει το, προ... το πρόσωπο του καθενό καθορίζει πώ πρέπει να είναι τα δόντια μα. Πιο μεγάλα, πιο μικρά, πιο μητερά. Εντελώ. Πρώτα... Με βάση την ανατομία. Γίνεται πρώτα ανάλυση του προσώπου. Δηλαδή πρέπει ουσιαστικά να παραλύζονται για να καταλάβετε το μαστιντικό επίπεδο των δοντιών. Δεν πρέπει να παραλύζεται με το πώ είναι το χείλο, γιατί το χείλο του καθένα είναι ξεχωριστό. Πρέπει να παραλύζεται με τα μάτια. Τα οποία τα μάτια πρέπει να δούμε αν παραλύζονται με το επίπεδο. Για να υπάρχει μια συμμετρία. Δηλαδή όταν σα κοιτάω εσά, πρέπει να δω αν υπάρχει συμμετρία στο πρόσωπο. Είναι. Αν αναλύσουμε πούμε, το πρόσωπό μου, θα δούμε ότι το μισό πρόσωπο με το άλλο μισό δεν έχει καμία σχέση. Mm. Είναι ένα άλλο άνθρωπο. Αν αναλύσουμε το πρόσωπο τη Αντζελίνα Τζολί, του Μπραντ Πίτλ, κάποιον που είναι πολύ όμορφοι άνθρωποι, ε, θα δούμε ότι αν το χωρίσουμε στη μέση, είναι ίδιο το ένα με το άλλο. Άρα έχουν απόλυτη συμμετρία. Δηλαδή, ό,τι είναι συμμετρικό είναι όμορφο. Τώρα, όταν όμω αυτό ισχύει στο 3% πληθυσμού, σημαίνει ότι το 97% των ανθρώπων δεν είναι συμμετρική. Άρα πρέπει ουσιαστικά να προσαρμόσουμε. Το στόμα στο μη συμμετρικό πρόσωπο για να είναι φυσικό. Γιατί αλλιώ θα είναι αυτό το ψεύτικο που φαίνεται. Δεν κολλάει με το πρόσωπο που λέμε κάπου, που όλοι παρατηρούν μετά το στόμα. Τι κάτι έχει κάνει στο στόμα, αυτό δεν είναι λάθο. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια συμμετρία στο πρόσωπο, να γίνεται μια ανάλυση προσώπου, να υπάρχει μια συμμετρία με τα μάτια, με το... τα μάτια είναι ο οδηγό μα αρχικά, και μετά για το πώ είναι οι κλήσει του δοντιού και να ακολουθούν το κάτω, κάτω χείλο, mm -hmm. ώστε πώς πώ θα γίνουν τα δόντια, το ποιο είναι το στόμα κτλ πριν φτάσουμε στο τελικό σημείο, πάντα υπάρχει μια διάγνωση αρχική πριν ακουμπήσουμε καν τον ασθενή και μετά γίνονται ρόβες ώστε να φτάσουμε ακριβώς στο επιθυμητό σημείο. Mm -hmm. Έχει τύχει σε κάποιο από τα ταξίδια σας να ε, δείτε κάποιον από τους stars του Hollywood και να προσέξετε το χαμόγελο, το πόσο διαφορετικό μπορεί να ήταν. Είχα την τύχη ευτυχώ, και τώρα από την Νέα Υόρκη, να δουλεύω σε ιατρία τα οποία ήταν. Παγκοσμίου φήμη οι ιδιοκτήτε και ουσιαστικά οι ασθενεί που ερχόντουσαν ήταν ανάλογοι. Πολλοί δεν πρέπει εννοείται να αναφέρουμε τίποτα, αλλά του έχουμε δει, έχω δει πάρα πολλού εκεί πέρα, γιατί αν, να σου πω και την αλήθεια, όσους βλέπουμε στην τηλεόραση, ιδίω στην Αμερική, έχουν κάνει όλοι τα το όδια του. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι όποιο πάει να δουλέψει σε κάποιο κανάλι, κάνει τα δόντια του. Πραγματικά δηλαδή είναι. Ξεκινάνε από εκεί. Και έχουν ωραία Πριν δόντια. Και έχουν και πολύ ωραία δόντια, γιατί αυτοί πάνε από πολύ μικρή, αλλά όλοι είναι φτιαγμένα τα δόντια. Οπότε του βλέπαμε όλου. Ε, πάρα πολλού. Όλου έχουμε δει. Όλα τα μοντέλα τη Victoria Secret. Ε, ήταν εντυπωσιακό όταν δούλευα, τι έβλεπα όλε. Ε, ήταν πολύ ωραίο. Ε, το σημαντικότερο από όλων είναι πού μπορεί κάποιο να σα βρει. Ε, Προσωπικά μπορεί να με βρει στο ψυχικό, μπορεί να με βρει στην Κρήτη, μπορεί να με βρει στην Πάρο. Mm -hmm. Αυτά είναι οι έδρε που, ναι, ναι, ναι. που έχω. Γενικά αυτό που λέω πάντα πλέον ε, είναι ότι έχει αλλάξει τελείω εποχή και καλό είναι να προσέχουμε το στόμα μα. Και να προσέχουμε και να πηγαίνουμε στο σωστό γιατρό για να έχουμε τη σωστή κατεύθυνση. Και υπάρχουν όπω σε κάθε δουλειά πολλοί. Πάρα πολλοί οδοντίατροι, υπάρχουν όμω και πάρα πολλοί αξιόλογοι οδοντίατροι. Οπότε αυτό που λέω πάντα είναι ότι καλό είναι να προσέχουμε το στόμα: έχει αλλάξει εποχή. Έχει αλλάξει εποχή, υπάρχουν όλα είναι τέλεια. Δεν, δεν δικαιολογείται από τη μεριά μα τον οδοντίατρων να μην έχουμε τέλειο αποτέλεσμα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή πλέον, ακόμη και τα εμφυτεύματα είναι μικρά θαύματα. Κάποιο που δεν έχει δόντια από τα δόντια. Δεν δικαιολογείται το 2022 να έχουμε κινητέ οδοντοστοιχίε. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι. Και θεωρώ ότι πρέπει να πηγαίνουν όλοι στον οδοντιέτρο έστω για ένα check-up το χρόνο και να έχουν όλοι όσο καλύτερα δόντια γίνεται. Γιατί τι γίνεται, Δεν είναι μόνο αισθητική, είναι και ποιότητα ζωή. Από ένα σημείο και μετά είναι και ποιότητα. Να μπορεί να φας, να μπορεί να γελάσει. Και να μην το έχει άγχο. Να μην το έχει πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι χρήσιμε πληροφορίε. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήσασταν κατατοπιστικότατο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, Ακόμα μία εκπομπή Icon έφτασε στο τέλος της. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για το τι απολαμβάνετε να βλέπετε στην εκπομπή. Από μας καλό σας βράδυ. Μην ξεχνάτε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.